Συνέλληνες μου, μήνυμα προς όλους τους Έλληνες, προς όλους τους Έλληνες αδερφούς μου. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να μην ξαναπείτε ποτέ ότι δεν πληρώνουμε. Τα κανάλια μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, εμείς είμαστε οι μόνοι που πληρώνουμε. Είμαστε οι μόνοι που κάνουμε τις αποπληρωμές όλων των χρεών, όλων των δανείων που έχει πάρει η Ελλάδα, που είναι στο κεφάλι του αφημί μας, όλου του εξωτερικού δανεισμού. Είναι δεδομένο ότι η ΔΕΗ είναι μονοπόλιο. Δεν έχει ανταγωνισμό. Ό,τι θέλει χρεώνει. Οι αυξήσεις των τιμολογίων έχουν γίνει χιλιάδες φορές από όταν θυμάμαι εγώ, από όταν ένα παιδί. Συνέχεια αύξηση τιμολογίων. Δεν γίνεται να πέφτει έξω λοιπόν η ΔΕΗ. Έχει χιλιάδες εργαζόμενους. Τώρα λοιπόν η ΔΕΗ μιλάει και λέει ότι δεν μαζεύει χρήματα και επειδή έχει πρόβλημα θα βάλει επενδυτή και θα θέλει να πουλήσει ένα μεγάλο τμήμα. Η ΔΕΗ δεν μπορεί να πουληθεί, είναι δικιά μας, έχει χρηματοδοτηθεί από εμάς τους ίδιους. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι νόμοι για την ενέργεια που είναι ιδιωτικό αγαθό για όλους τους ανθρώπους. Χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα, χωρίς ενέργεια δηλαδή, οι άνθρωποι θα πεθάνουν μέσα σε μια εβδομάδα σε όλες τις πόλεις, έτσι όπως έχουν δομήσει τις πόλεις. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέω. Άρα λοιπόν έχει όφελος η ΔΕΗ να εισπράξει. Να εισπράξει από τους λογαριασμούς, οι οποίοι βεβαίως γνωρίζετε, όχι μόνο με την ακουβαστή δικαστική, αλλά έχει γίνει και ΦΕΚ. Με νόμο πολύ συγκεκριμένο, τα 600 έχουν μπει στα ταμεία του κράτους. Το ότι δεν τα κάνουν χρήση είναι μια άλλη ιστορία. Το ότι κυνηγιόμαστε με τους δικαστές και το καθεστώς πιέζει κάθε μηχανισμό του είναι μια άλλη ιστορία. Όμως εμείς ξέρουμε τι έχουμε και ξέρουμε το δικαίωμά μας. Θα το μάθουν όλοι οι Έλληνες και είναι μεγάλη ευκαιρία να ξεχρεώσουν όλοι οι Έλληνες, να πληρώσουν όλοι οι Έλληνες με χρήματα. Και επειδή τώρα έχουμε έρθει σε τέτοιες μεγάλες κόντρες με το καθεστώς, γιατί είναι οι τελευταίες κόντρες που βάζει το καθεστώς, εμείς πρέπει να είμαστε νικητές. Θέλω να συστρατευτείτε όλοι. Να αφήσετε στην άκρη όποιον διαφωνεί, όποιος είναι με τους προδότες να σηκωθεί και να φύγει, να το διαγράψετε, να μην βλέπω καμία ανάρτηση ή κανέναν που να του επιτρέπεται να βρίζει ακόμα την Αγία Συνέλευση. Δεν επιτρέπω σε κανέναν και να μην επιτρέψετε σε κανέναν να ξαναβρίσει όλο αυτό το έργο ή να λιδωρήσει όλο αυτό το έργο που έχουμε και να ξαναδώ πράκτορα στις σελίδες μας. Διώχτε τους, στείλτε τους στο διάολο. Όποιος δεν καταλαβαίνει, βγάλτε τον, πετάστε τον. Μην τον έχετε στα αυτιά σας. Μην χαλάτε χρόνο, μην σπαταλάτε τίποτα. Υπάρχει τόσος κόσμος εκεί έξω που δεν έχει επικοινωνία με μέσω μαζικής ενημέρωσης ή με social media, ο οποίος σας περιμένει, είναι στις πόρτες. Πρέπει να βγείτε για ομιλίες, πρέπει να βγείτε για δράσεις. Και επειδή ετοιμάζω, όπως είπα, το τεράστιο εργαλείο θα είναι πληρωμή. Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε όσο περισσότεροι Έλληνες τα εξώδικα. Πρέπει να κάνετε, τα λέω εξώδικα, και είναι η μέθοδος αυτή. Ουσιαστικά είναι η αποπληρωμή. Να κάνετε όλη η αποπληρωμή. Μέσω των γραφείων, μέσω των κεντρικών, να ανοίξετε άλλα γραφεία, να είστε εξυπηρετικοί στα γραφεία και να τρέχετε οι συνέλληνες. Και κάποιος οποιοδήποτε κάνει την αποπληρωμή του με εξώδικη διαδικασία, το εξώδικο είναι να πιστοποιήσουμε ότι το πήρε. Γιατί θα σου λέει μετά ότι δεν το πήρε. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλο εξώδικο. ΔΕΗ, πληρώστε τους λογαριασμούς σας με τα χρήματά σας. Δηλώστε κυρίαρχοι, γιατί με την αποπληρωμή σου δηλώνεις κυρίαρχος του λογαριασμού και κυρίαρχος Έλληνας ηθαγενής. Προσέξτε τι λέω. Έχει σημασία αυτό. Δεν είναι μόνο σώρας. Δηλώνεις ότι είσαι κυρίαρχος Έλληνας ηθαγενής. Και δηλώνεις ότι από την περιουσία σου, από τα δικά σου πληρώνεις. Αυτό λέει μέσα η αποπληρωμή που το στέλνεις με εξώδικο. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί εξώδικα. Τι εξώδικα. Άλλωστε είναι εξώδικο. Τι φοβάστε. Το λέει και η λέξη. Έξω από δίκη. Πας σε δίκη φοβάσαι. Έξω από δίκη φοβάσαι. Δεν ξέρω τι θέλεις, αδερφέ. Εξώδικο είναι. Έξω από τη δίκη. Του λες, αδερφέ, σε πλήρωσα, έτσι. Έχεις κάνει μια απορία. Όχι. Εντάξει. Άμα έχεις γραφτεί μου. Επί του συγκεκριμένου που γράφω μέσα. Στην αποπληρωμή μου. Έχεις πολύ συγκεκριμένες αποπληρωμές. Η ΔΕΗ δεν υπάρχει λόγος να πουληθεί και να στηρίξουν οι εργάτες της ΔΕΗ και οι υπάλληλοι της ΔΕΗ το εγχείρημα. Διότι είναι χρήματα που θα γεμίσει το ταμείο τους χρήματα. Εμείς, με όλους αυτούς που θα εισπράξουν, θα τα βρούμε στο τέλος. Το τέλος θα είναι δικό μας και θα έχουμε συνάντηση εκεί. Όλοι θα συναντηθούμε στο τέλος. Στο μυαλό σας θα έχετε το στόχο και το σκοπό. Πρέπει όλοι οι Έλληνες να μάθουν ότι μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους και να φύγει όλο το άγχος από πάνω τους. Να παλέψουν και να πολεμήσουν για τα δικά τους, για τα ιδανικά τους, για τη ζωή τους την ίδια. Ελάτε, έχετε την τεράστια ευκαιρία αυτή. Δεν θα ξαναβρεθεί. Και τώρα ακόμα που είναι ορθή.
Τώρα που κοντράρει το καθεστώς, τώρα θα κοντράρετε κι εσείς. Τώρα λοιπόν θέλω μια τεράστια κόντρα, να συστρατευτεί όλος ο ελληνικός πληθυσμός. Να δώσετε τις εξηγήσεις και να καταλάβουν οι πάντες. Αφού κάνουν το εξώδικο σε ΔΕΗ, σε ΔΕΙΑ, νερό δηλαδή, νερό, άκου. Άκου να σου κόβουν το νερό και να σου παίρνουν και το σπίτι για το νερό, είναι δυνατόν? Ξέρετε ότι υπάρχουν νόμοι συγκεκριμένοι που μέσα στην αποπληρωμή που θα το στείλεις με εξώδικο έχει συγκεκριμένο νόμο που απαγορεύεται, είναι φυσικό αγαθό, είναι το αγαθό του ανθρώπου, δηλαδή είναι η ίδια η δημιουργία, είναι η δάτινη. Θα σου κόψουν το είδωρο. Τρελαθήκαμε τελείως. Θα μου πουλήσουν το νερό, μου πουλάνε μόνο τη μεταφορά και τους εργάτες που το κάνουν. Είναι δυνατόν να έχει χιλιάδες τέλη επάνω το νερό το οποίο είναι η ίδια η ζωή? Γιατί μας πουλάει κανένα κράτος το νερό, αφού εγώ με το κράτος, τι πουλάω νερό? Να πουλήσουν το νερό σε ξένη εταιρεία. Είναι δικό τους που το πουλάνε. Έχουν δικαίωμα να πουλήσουν το είδωρο. Δηλαδή τη ζωή μας. Καταλαβαίνετε στην Έλληνες τι ζούμε. Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα με ποιον θα πάμε και πώς θα πάμε. Ένας μονόδρομος είναι. Δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε μέχρι την απελευθέρωσή σας. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Όλοι να κάνουν τα εξώδικα. Να ενημερώσετε παντού, να βγάλετε φυλάδια παντού, να χτυπάτε πόρτες. Μπείτε, συστρατευτείτε όλοι. Όλοι έχουμε ευθύνη σε αυτό που γίνεται. Όλοι θα πρέπει να πολεμήσουμε για την ίδια μας τη ζωή. Τώρα πολεμάμε για τη ζωή μας. Το νερό που είναι η ζωή μας. Η ενέργεια που είναι η ζωή μας. Τον πλούτο που είναι η ζωή μας. Την ίδια μας τη ζωή και θα τη φτιάξουμε όπως θέλουμε εμείς. Αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα και συστρατευμένα. Μην περιμένετε οι άνθρωποι της κεντρικής να κάνουν τίποτα. Εσείς είστε οι κεντρικοί, εσείς είστε οι Έλληνες, εσείς είστε τα γραφεία, εσείς είστε το έθνος, εσείς είστε οι πολεμιστές, εσείς είστε οι ηγέτες. Τι να πρωτοκάνουν 3-4-5 άτομα? Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Να ελέγξουν να μην γίνει καμιά φρεμποτιμονιά, τίποτα παραπάνω και λιγότερα. Εσείς είστε όλοι αυτοί. Και εσείς είστε σπίζετε όλοι εκεί. Και εσείς αύριο θα είστε εκεί. Και σε κάθε θέση είστε εσείς υπεύθυνοι και συγκεκριμένοι. Εσείς είστε οι πολεμιστές που θα μεταλαμπαδεύσετε τα πάντα. Εσείς θα εμπνεύσετε τον κόσμο. Εσείς θα πάρετε την Ελλάδα. Δικιά μας είναι η χώρα. Ολονών είναι. Θα πρέπει να το καταλάβετε σε αυτό το βαθμό. Να αφήσετε τις μικρότητες, να αφήσετε τις γελιότητες, να αφήσετε τους μικροκαυγάδες, να βάλετε και να πάτε στην αρχή του στόχου και του σκοπού. Τέτοια τεράστια ώρα, σε τέτοιο τεράστιο πόλεμο που είμαστε, να αναρωτηθείτε τα πάντα και να ξεκινήσετε από αύριο το πρωί να γαζώσετε κοντά-κοντά όλο τον κόσμο και να ξεχρεώσει όλος ο κόσμος. Να πληρώσει όλος ο κόσμος με τα δικά του χρήματα γιατί είναι δικά του. Κάντε το γρήγορα και πρέπει μέσα σε ένα μήνα να βρούμε μια τεράστια διαφορά, ώστε να φτιαχτεί όλο το έδαφος για να εγκαθιδρυθεί το επόμενο εργαλείο το οποίο θα είναι καθαρή πληρωμή πια. Κάντε τα εξώδικα για να δούμε το καθεστώς πώς θα λειτουργήσει και θα πάμε σε καθαρή πληρωμή, δηλαδή payment, κατευθείαν πληρωμή. Οπότε θέλω να οργανώσετε και να κάνει ο κόσμος όλα τα εξώδικα. Οι Δήμοι να τους φλωμώσετε σε εξώδικα για τα δημοτικά τέλη που παίρνουν σπίτια, κάνουν πληστηριασμό για δημοτικά τέλη. Ο Δήμος, που είσαι εσύ ο Δήμος. Δεν αναρωτήθηκε ο Δήμος αν έχει χρήματα, δεν τον νοιάζει. Δεν είναι, λες και ο πολίτης, δεν είναι πολίτης του Δήμου, είναι κάτι άλλο. Υπάρχει μεγάλος ρατσισμός κατά των Ελλήνων, υπάρχει τεράστιος πόλεμος κατά των Ελλήνων, ο εχθρός είναι κοινός, τον βλέπουμε όλοι και δεν είναι ο εχθρός οι ίδιοι μας οι συνέλληνες. Όσοι το αντιλαμβάνονται έχει καλός. Σαφώς έχουμε πολλούς πρακτόρους, πλανεμένους, έχουμε και λίγο αφαιρεμένους. Ωραία, παραμερίστε τους, γρήγορα, μην τους δίνετε σημασία και φύγετε. Δεν γίνεται να σε πάρει από το έργο σου ούτε πρακτορας, ούτε προπαγανδιστής. Υπάρχει τεράστια προπαγάνδα που γίνεται σε εμάς, στους συνέλληνες, στο μυαλό και στην αντινόηση. Δεν θα αποκλείσετε τα αυτιά σας. Γράφτε στα παλιά σας παπούτσια. Αυτοί κάνουν μια δουλειά πληρωμένη. Και αν όχι πληρωμένη, μέσα στην τρέλα τους που την εξυπηρετούν και τη γεμίζουν με ένα τεράστιο κενό που έχουν στο γαμό εγώ τους. Παρατήστε τους, ρε. Τι θέλετε εκεί πέρα? Έχετε τόσο έργο να κάνετε για να χτιστεί το επόμενο που έρχεται. Το επόμενο χτίζεται ήδη τώρα, το οποίο θα είναι πληρωμή και θα πρέπει όλοι όσοι κάνουν τα εξώδικα μέσα από τα γραφεία να αρχίσουν να ετοιμάζονται κατάλογοι με τα ποσά ακριβώς που χρωστάνε. Θα πρέπει να ετοιμαστούν κατάλογοι τι χρωστάει και πού ο καθένας. Ακριβώς το ποσό. Και θα πάμε σε πληρωμές. Θα τεινάξουμε το καθεστώς στον αέρα. Τόσο πολύ που δεν θα μπορεί να μαζέψει τα μυαλά του. Τα μυαλά του με τα νερά του θα είναι το ίδιο. Κάντε το. Είναι εντολή και διαταγή για όλους.
Είναι διαταγή για όλους μας και εντολή για όλους μας. Έχουμε χρέος στην ίδια μας την ύπαρξη. Το κάνουμε όλοι μαζί συστρατευμένα. Αυτός ο αγώνας είναι συλλογικός και ανήκει σε όλους. Η Ελλάδα ανήκει σε όλους τους Έλληνες, ανθρώπους, πολίτες που ζουν και θα ζήσουν εδώ. Είναι για τις νεότερες γενιές. Αυτά που γίνονται δεν είναι μόνο για τώρα. Αυτό που χτίζεται και αυτό που θα καθιδρυθεί θα είναι για τις επόμενες γενιές. Θα είναι για τη γραμμή της πατρόας ουσίας μας. Όλα τα άλλα ούτε να τα ακούσω δεν θέλω. Βέβαια συνέχεια θα ακούσετε διάφορα σενάρια. Τώρα θα, η προπαγάνδα θα είναι τεράστια και είναι τεράστια όλους αυτούς τους 6 μήνες. Τους άφησα. Τώρα λοιπόν εγώ βάζω ένα τέλος στην προπαγάνδα και τους λέω: Κύριοι, δεν πουλάει σε εμάς. Εμείς ξέρουμε. Δεν μπορείτε να πουλήσετε ούτε προπαγάνδα ούτε ψευτοσενάριο. Τελικά εμένα με έχουν πει Εβραίο, με έχουν πει γιο του Ροτσάιτ, Μεσσία με έχουν πει, Αντίχριστο με έχουν πει. Δύο φορές με έχει αφορήσει η Εκκλησία επίσημα, γιατί την πρώτη δεν έπιασε, ήθελα να το κάνω και δεύτερη. Εξορκισμούς, διαβάζουν όλες οι γαμοτελετές, όλα τα διαόλια, όλα τα τριβόλια, διαβάζουν μέρα νύχτα με μαγκανίες, δεν με πιάνει τίποτα και τους λέω, όχι θα τους λιώσω, πούδρα θα τους κάνω. Και ήδη τους κάνω. Αυτοί είναι χεσμένοι. Κοιτάτε εσείς τι πρέπει να κάνετε στο κομμάτι το δικό σας. Αυτούς αφούστε τους εμένα. Δεν μπορείτε εσείς να τα βάλετε μαζί τους. Θα τα βάλω εγώ. Γι' αυτό δεν θα σας μιλάει κανένας. Είναι τόσο τρομαγμένοι και φοβισμένοι που ούτε οι ίδιοι δεν το ξέρουν. Πόσο τρομαγμένοι είναι. Το πόσο θα τρομάξουν μέχρι το τέλος δεν το διανοούνται ούτε οι ίδιοι. Εσείς την εργασία σας, το στόχος, το σκοπό σας. Κάντε τον. Δεν έχετε κάτι άλλο εσείς, όλα τα άλλα θα τα κανονίσω εγώ. Εσείς, αυτό μέχρι το τέλος. Συστρατεύστε τον κόσμο, αναλύστε τον κόσμο, διαδηλώσεις σας παντού, δράσεις παντού, να μάθει ο κόσμος, να ξεχρεώσει ο κόσμος και θα του την άξω τα μελίγια στον αέρα. Δεν θα έχει διαφορά από τα υγρά του. Καταλάβατε, συνέλληνες. Ό,τι σας ενοχλεί, ό,τι είναι δίπλα που σου κόβει τη φόρα και σκούζει και φωνάζει χωρίς λόγο και δεν ξέρω τι στο διάλογο θέλει, ένα κλικ και πέτατο. 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 Στον δρόμο, σαν να βρει ένα σκυλί που καβγίζει, θα κάτσει τώρα να το έχει σημασία. Θα βρει και ένα άλλο πιο πέρα. Πάει η μοίρα σου. Πάει το μερογκάμα του. Δεν υπάρχει να πα. Άσε το σκύλο. Θε δεν καταλαβαίνει. Θε είναι... τον έχει κάνει ζωή. Θε τον έχει κάνει το καθεστώ. Θε είναι πληρωμένο. Στείλ τον στο διάλογο τώρα, κάθεσε και ασχολείσαι με τον πίτουρα. Άστον εκεί να καταλάβει. Βάλω στο περιθώριο τιμωρία και άστον εκεί να καταλάβει. Άμα καταλάβει, έχει καλό. Δεν καταλάβει, είναι απέναντι. Άστον να πα στο διάλογο γιατί ασχολείσαι. Έχει τόσο έργο να κάνει. Έχετε τόσο έργο να κάνετε. Έχετε γραφεία. Είστε η τέτοια τεράστια δύναμη. Είστε τόσα μεγάλα ποσοστά. Περιμένει ο κόσμος να σας αγκαλιάσει. Περιμένει ο κόσμος να σας ψηφίσει. Αυτούς δεν θέλει να τους βλέπει. Όπου πάνε είναι με ένα στρατό αστυνομικών και πάλι τους περνάνε αυγά, γιαούρτια, ντομάτες και δεν τολμάνε να πούνε κουβέντα. Τι να πούνε. Είστε η καινούργια δύναμη. Είστε η Ελλάδα ολόκληρη. Μπορεί να φαίνεστε ανοργάνωτοι, αλλά είμαστε πολύ οργανωμένοι και τα έχουμε γραμμένα όλα. Αυτοί δεν έχουν ούτε μια σειρά δικιά τους γραμμένη. Δικιά τους δεν υπάρχει. Έρχεται μόνο ένα σημείο. Μα τι παπαριά και τι δολιότητα και τι δυναστεία θα σου βάλουν για να σε φοβήσουν για να υπάρξουν. Εδώ έχεις μόνο πρωτόκολλα, μόνο ελεύθερη βούληση, μόνο ένα πλούτο και κάθεσαι και λες τη μαλακία. Όποιος ξαναπεί οτιδήποτε θες για τον πλούτο, θες για τη αξιακά, θες για την πολιτική, μην το ξαναμιλήσετε, στείλ τον απλά στο διάλο. Στείλ τον απλά στο διάλο. Δεν υπάρχει λόγος να κάτσεις να ασχοληθείς καθόλου, τίποτα, τίποτα. Ξέπινε τον τελείως. Μην ασχοληθείς. Έχεις να ασχοληθείς με τόσους ανθρώπους, χιλιάδες που είναι δίπλα και δεν είναι τα 1000 άτομα ή τα 500 ή τα 300 που είναι τα πρακτόρια γύρω γύρω και λέει ο καθένας στη μαλακία του. Τιμώρησε τον, βάλτον στην άκρη και άστον να σκούσει μόνο του. Μην τον έχεις μέσα στα αυτιά σου. Εδώ δεν αντέχεις τη γυναίκα σου να σου λέει ρε παιδάκι, μα την πολύ την κρίνια. Θα έχεις τον κάθε κερά τον πράκτορα να σου βγάζει την ψυχή. Έχεις τόσο έργο να κάνεις. Έχεις να κάνεις χιλιάδες δελτίου τύπου. Έχεις να κάνεις χιλιάδες δράσεις. Έχεις να κάνεις χιλιάδες ενημερώσεις. Να χτυπήσεις 4 εκατομμύρια πόρτες να τους ενημερώσεις στις οικογένειες. Έχεις να κάνεις χίλιες οργανώσεις. Και κάθεσαι τώρα και τσακώνεσαι με τον κάθε σκατά να πούμε ο οποίος δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε. Γάμισε τον τίνα και κάτι θα του κάνεις. Αν του κάνεις ενηχείρηση στο κεφάλι δεν γίνεται. Τι να του κάνεις μυαλό, να το πιένεις. Πάλι το ίδιο θα είναι. Δεν χάνετε χρόνο. Για ποιο λόγο χάνετε χρόνο. Ασχολείσαι με τον κόλλο του καθημερινού. Άμισο, δεν καταλάβει. Άστα. Έχεις τόσες χιλιάδες κόσμο, έχεις τόσα μυαλά, έχεις τόσες οικογένειες φυσιολογικές, ρε παιδί μου.
ούτε ανομαλίες, ούτε κομματοσκατά, ούτε σκαλωμένοι. Τόσος κόσμος. Πάρ' τον κόσμο μαζί σου τώρα. Έβγα έξω στις πόρτες, έβγα έξω στα χωριά, έβγα έξω στις πόλεις. Γεμάτες οι πόλεις. Εγώ θυμάμαι, κάνατε εκδηλώσεις, δράσεις. Και έβγαινε ο κόσμος στα μπαλκόνια και σας χειροκρόταγε και σας έλεγε: Αδέρφια, σας περιμέναμε, σας περιμένουμε. Δεν μάθατε τίποτα τώρα. Ασχολείστε με τον κάθε κερατά, να πούμε. Διώχτε τώρα από τη ζωή σας, ε. Θα ήθελες να ακούς την βαβούρα στα αυτιά σου. Αρρωστήστε. Διώχτε τους τώρα. Κλικ με το που θα βρει, με το που θα κάνει και βρει την Ελλήνο συνέλευση, με το που θα βρει το έθνο, την Ελλήνο συνέλευση, το σκοπό, το στόχο, τα εργαλεία, την απελευθέρωση, μην του εξηγήσει τίποτα. Τον βλέπει ότι είναι πολύ ανάποδο, ρε παιδί μου. Πάει απέπει το που πέτα τον. Πέτα από το σύστημά σου. Πέτα τον, έχει τόσο κόσμο να ασχοληθεί. Έχει τόσο κόσμο έξω να ασχοληθεί. Συνέλληνες, συστρατευτείτε όλοι τώρα. Είναι διαταγή και εντολή. Όλα τα γραφεία να λειτουργήσουν άψογα, να οργανωθούν γρήγορα. Ελάτε να πάρετε ρόλους γρήγορα στις κεντρικές και στα γραφεία, να ανοίξουν καινούργια γραφεία, να καταλάβει ο κόσμος τα πάντα. Να τυπώσετε όλα τα στοιχεία. Έχετε τόσα. Τα αρχεία σας, το κάθε γραφείο θα έχει τα αρχεία. Έχετε χιλιάδες λογαριασμούς που έχουν βάλει συνέλληνες από όλες τις τράπεζες του πλανήτη στους καταπιστευματικούς λογαριασμούς. Και συζητάμε ακόμα με τον κάθε πράκτορα. Συζητάμε ακόμα. Συζητάμε τι μαλακία θα κάνει το καθεστώς και πώς θα την αντιμετωπίσουμε από τον κάθε γελίο εκεί μέσα. Τίποτα άλλο δεν συζητάμε. Και υποστηρίζουμε τις θέσεις μας. Έχουν βάλει τουλάχιστον 1.000 συνέλληνες άνθρωποι στον πλανήτη στους καταπιστευματικούς λογαριασμούς. Και συζητάμε ακόμα για αλήθεια. Λοιπόν, κοίτα, επειδή είναι από το Face και δεν τον βλέπεις, πάτε ένα κουμπί και φύγει. Αν τον δεις μπροστά σου, μπορεί να πέφτει και ξύλο με τον κάθε βλάμενο. Δεν συζητάμε τώρα από εδώ και πέρα. Μόνο κάνουμε. Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε. Έχουμε μόνο να κάνουμε, να πράξουμε. Δηλαδή, έχει γίνει νόμος στη Βουλή. Έχουν βάλει τα 600 στο λογαριασμό, το οποίο είναι νόμισμα κανονικά για να κόψεις από νόμισμα μέχρι ομόλογο ό,τι γουστάρεις. Που δεν μιλάω. Γιατί να μιλήσω, κάτσε να δω τι είστε εδώ μέσα, τι έχει γίνει. Κάτσε να καθαρίσουμε λίγο. Πρέπει να καταλάβει τι έχει γίνει. Πέραν από τις δίκες και από τις αποφάσεις. Έχουν βάλει τα 600 με νόμο στο ΦΕΚ, τους δείχνει στο νόμο και ακόμα συζητάμε. Βρε, τι να συζητήσουμε. Πρέπει να κάνεις, τι να συζητήσεις. Ακόμα είναι αλήθεια. Να πείσεις κάποιον ξεφτύλα, ο οποίος σε δουλεύει. Ο κανονικός άνθρωπος καταλαβαίνει άνθρωπος. Μια άνθρωπος, νόμος. Να, τα μπήκανε. Τι άλλο να κάνουμε άλλο. Να πάμε να δίνουμε το σουνάρα. Τι να κάνουμε. Ή αυτές τις γελιότητες που λέγανε τα τρία τα παιδιά. Θα βγουν αυτά που σας λέω. Αυτά που σας λέω θα είναι με στοιχεία. Να δεις που οι τρεις προδότες προκαλούσαν τον κόσμο να πάρουν τα όπλα. Να το δούμε κι αυτό. Και που το λέει ο καθένας. Πόσο πιο ξεφτύλα να γίνει. Για να ακούσετε αυτά τα τρία τα παιδιά να λένε να πάρει ο κόσμος τα όπλα. Για να ακούσετε σε κασέτα και σε μαγνητοφώνηση να λένε σε πολίτη, σε συνέλληνα. Πήγαινε στον ανακριτή να δηλώσεις και εσύ ότι ως ώρας σου πήρε λεφτά. Να το λέει αυτό ο Βασίλης, ο Γιάννης. Για φανταστείτε το. Κύριοι, συνελληνές, τελευταία εβδομάδα περιθώριο όλων των γελιοτήτων και των δολιοτήτων. Από την άλλη εβδομάδα κλειδώνουν όλα. Συνταχτείτε. Οργανωθείτε. Ευθυγραμμιστείτε με το στόχο και το σκοπό να τελειώνουμε. Γιατί στον επόμενο μήνα ετοιμάζεται να κατέβει το μεγάλο εργαλείο το οποίο θα πάτε σε payment, σε πληρωμές. Και για να γίνει κάτι τέτοιο θα γίνει μαζικά. Που για να γίνει μαζικά θα πρέπει να είστε οργανωμένοι όλοι τα πάντα για να εκτελέσετε μια διαδικασία πια τελεσίδικη. Εκεί που θα μπει τα φωπλακά στο καθεστώς. Ειδικά στις πληρωμές. Στο καθεστώς δεν μπαίνει. Θα το πολεμήσουμε στο τέλος. Αλλά στις πληρωμές. Και έτσι ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ποιον θα αγκαλιάσει, με ποιον θα μιλήσει, ποιος είναι ο υπεύθυνος στο γραφείο, ποια είναι τα γραφεία του και τι θα λέτε. Οργανωθείτε με τις κεντρικές σας περιφέρειες και με την κεντρική περιφερειακή διοίκηση για να εκτελέσετε μια τέτοια μεγάλη διαδικασία. Μια πραγματική διαδικασία που φτάνει στο τέλος. Οντεύουμε, οδεύουμε, μια ανάσα μείναμε. Όλοι στις θέσεις σας. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Ενωθείτε όλοι. Ό,τι σας ενοχλεί, ό,τι είναι πρακτορικό, ό,τι δεν καταλαβαίνει, ό,τι είτε από βλακεία είτε από προδοσία σας ενοχλεί, πετάξτε το. Κάντε το στην άκρη. Βγάλτε το στην άκρη. Σας κάνει κακό. Θα έρθουν καινούργοι. Πάντα έρχονται καινούργοι. Πάντα καταλαβαίνουν. Κοιτάτε πώς φτάσαμε, πώς γίναμε. Τόσοι ήμασταν από την αρχή. Θα χάσουμε το φως μας με 3, 4, 5 άτομα. Ή όσοι έφυγαν από εμάς κάνουν μαύρη προπαγάνδα και πάλι με τη δύναμή μας
κάθονται εκεί και υπάρχουν. Δεν ξαναεπιτρέπουμε τίποτα σε κανέναν. Δεν ξαναεπιτρέπουμε άδικο. Δεν ξανααφήνουμε το χρόνο μας. Δεν ξαναφήνουμε τον αγώνα μας. Ποτέ και για τίποτα. Μέχρι το τέλος. Ενωθείτε. Οργανωθείτε. Εκτελέστε. Είναι διαταγή και εντολή. Ξεκινάμε όλοι. Την επόμενη εβδομάδα όλοι σε επάρξεις. Από Δευτέρα ξεκινάνε δράσεις τα πάντα. Δεν θα μείνει πουθενά. Θα ενημερωθούν όλοι. Και τα συνθήματά σας πάντα. Με να παραγγείλετε να γράψετε καλά συνθήματα. Ελληνικά, να εμψυχώσετε τους πάντες. Να γράψετε παντού, να γράφετε παντού. Να ξεσηκώσετε τα πάντα. Όλα είναι δικά σας. Όλα είναι στα χέρια σας. Ένα τεράστιο επίπεδο και πεδίο να κάνετε ό,τι θέλετε. Με τις μεγάλες αλήθειες, τόσο πιστοποιημένες που για πρώτη φορά τις βλέπεις. Σου δείχνω φεκ και ακόμα συζητάμε. Σου δείχνω έγγραφο της εφορίας με 27 δις και συζητάμε. Σου δείχνω απόφαση της Ανατολής και συζητάμε. Σενάρια. Μάλιστα. Σου δείχνω νόμο που έχουν περάσει στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία και έχουν περάσει με φεκ στον προϋπολογισμό του κράτους ως πιστωτικό υπόλοιπο και συζητάμε ακόμα. Συζητάμε ακόμα. Και θα γεμίσουμε το κεφάλι κάποιου. Δεν γίνεται ρε μάνα μου το γεμίσεις. Διώχτωνε τον άνθρωπο. Τιμώρησε τον, διώχτωνε. Φύγε, διώχτωνε. Αφού το συζητάει, είναι απέναντι ο άνθρωπος, το καταλαβαίνεις. Δεν είναι ένας ανθρωπάκος που απλά ρωτάει. Τον έχεις εκείνο σου κάνει την ψυχή. Διώχτωνε τον μπούστη να τελειώνουμε. Τον έχεις το κεφάλι σου συνέχεια. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος. Μην κάνει κανένας πίσω. Είναι η ώρα των Ελλήνων. Η ώρα της απελευθέρωσης. Που θα εγκαθιδρυθούν τα πάντα. Ό,τι έχουμε γράψει, ό,τι έχουμε κάνει. Δημιουργήστε στο κεφάλι σας την Ελλήνων πολιτεία μεταξιάκα και με τον πλούτο. Κάνετε μια απλή αναλογική. Μιλάτε για απλή αναλογική και απλή αναλογική. Πόσο πιο απλή αναλογική είναι με έναν τέτοιο πλούτο να φανταστείτε, να κατασκευάσετε και να φανταστείτε μια χώρα με τέτοια ευδαιμονία που ξέρει που πάει και τι κάνει, αλλά και με τέτοια ευημερία. Φανταστείτε τι μπορούμε να φτιάξουμε αύριο μια χώρα χωρίς κανένα κερατά στο κεφάλι μας. Φανταστείτε που είστε τυχεροί που με έχετε εδώ. Δεν μπορείτε εσείς να πειράξετε κανέναν από αυτά τα ζώα. Αυτά τα ζώα θα τα καθαρίσω μόνο εγώ. Εσείς μόνο θα κοιτάτε. Είστε εσείς ικανείς να καθαρίσετε τα ζωντόβολα τα μεγάλα τα παγκόσμια. Γιατί να σας σεβαστούν, γιατί. Δεν ξέρουν ποιοι είστε. Δεν ξέρουν ποιος είμαι εγώ. Εγώ ζω για να καθαρίσω αυτά τα ζωντόβολα. Η Ελλάδα είναι των Ελλήνων. Δεν θα είμαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή είμαι και αρκετά μεγάλος. Θα φύγω από αυτόν τον πλανήτη. Αυτό που θα αφήσω, θα τα αφήσω σε εσάς και στις γενιές και στο γραμμή αίματος που έχω αφήσει. Και εσείς είστε η γραμμή αίματος. Αυτό που θα φτιάξουμε θα είναι τελείως δικό μας. Η ιστορία θα μιλάει για μας. Είναι η ώρα που η ιστορία θα μιλήσει για μας. Τι δεν καταλαβαίνετε, τι άλλο θα θέλατε σε αυτή την κοσμική ζωή από μια τέτοια στιγμή και εσείς να είστε πάρον σε ένα τόσο μεγάλο αγώνα, τόσο ιερό. Που σημαίνει σταθερό, τόσο μοναδικό όσο αυτές οι στιγμές. Και τόσο ήρεμο, μα το θέλετε, που το αίμα, ναι, μεν μυρίζει, αλλά έχει άλλο χρώμα τώρα. Κοιτάτε πως είναι ο πόλεμος. Κοιτάτε ο πλανήτης πως είναι, σας τα έχω δείξει χιλιάδες φορές. Υπάρχουν πολλά πράγματα που έρχονται να δείτε. Όμως τώρα ζούμε μοναδικά, σε ένα τεράστιο πόλεμο των όλων. Που η αντινόηση, η νόηση, εδώ θίγει τη μεγάλη μάχη. Και εκείνο ήταν το μεγάλο. Δεν είναι μόνο τα μαχαιριά και οι σφαίρες. Άλλοι πόλεμοι, ο πρώτος, ο δεύτερος και άλλοι πόλεμοι μας. Αυτός ο πόλεμος είναι ο πιο σκληρός που σήμερα γίνεται, ο οποίος έχει τα πάντα μέσα. Και σε αυτά πρέπει να νικήσουμε. Και μπορούμε να νικήσουμε. Και σου έχω δώσει τεράστια όπλα να νικήσεις. Γιατί κοιτάς σαν παγόνι? Γιατί σκοτώνεις εμένα που δεν καταλαβαίνει? Ας τον τον άνθρωπο, δεν θέλει να καταλάβει. Υπάρχει πολιτικός να θέλει να καταλάβει ή δεν ξέρει, νομίζεις? Δεν μπορεί να καταλάβει παραπάνω, δεν πρέπει. Πάρτε την Ελλάδα σου στα χέρια σου. Βγείτε έξω τώρα όλοι. Θέλω να σας βλέπω παντού. Να αναρτήσετε ακόμα και το βίντεο το προσωπικό σας. Βγάλετε ένα βίντεο, κάνετε 10 δοκιμές και βγάλετε το στόχο της ψυχής σας. Βγάλετε την ελληνικότητά σας σε ένα βίντεο που εσείς σας λένε απλούς ανθρώπους. Δεν υπάρχει απλός άνθρωπος. Είναι και απλός και σύνθετος όπως είμαστε όλοι. Και βάλτε στο προφίλ σας. Μιλήστε για την Ελλήνων Συνέλευση, μιλήστε για το έθνος, μιλήστε για τους Έλληνες, για την Ελλάδα, μιλήστε για την Ένωση των Ελλήνων, μιλήστε για το ξεχρέωμα, φτιάχτε το όνειρο.
το οποίο είναι πραγματικότητα και το ζείτε. Σήμερα ζείτε ένα πραγματικό όνειρο. Και για να το ζήσει, για να το εκτελέσει το όνειρο που το έχει, ξύπνα ρε φίλε μου, το εκτελέσει. Αν είσαι κοιμισμένο, δεν το εκτελεί. Απλά το βλέπει. Μόλι ξυπνήσει, εκτέλεσαι το. Είναι στα χέρια σου όλα. Αλήθεια είναι. Ο πλούτο είναι αλήθεια. Οι δομέ σου είναι αλήθεια. Η πολιτεία σου είναι αλήθεια. Η δημοκρατία σου η πραγματική είναι αλήθεια. Τα πρωτόκολλά σου είναι αλήθεια. Και όλα αυτά που μπορούμε να φτιάξουμε είναι αληθινά, γιατί είμαστε εμεί εδώ και είμαστε αληθινοί και εμεί θα τα φτιάξουμε. Και αν δεν το κάνουμε εμεί, ποιο τι άλλο θα το κάνει. Και αν όχι εσύ ποιος, εγώ μαζί σου, αφού όλοι μαζί πρέπει να το κάνουμε. Συνέλληνες, μπείτε βαθιά στα νοήματα και εκτελέστε. Είναι όλα δικά σας. Είναι όλες οι επιλογές και οι αποφάσεις δικές σας. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα. Και θα χτυπήσουμε πάρα πολύ άσχημα το καθεστώς. Εμείς δεν έχουμε επιτεθεί ποτέ στο καθεστώς. Απλά κάνουμε άμυνα σε ό,τι λέει και κάνει. Είναι η ώρα να επιτεθούμε. Γρήγορα όλοι οι χιλιάδες εξώδικα. Θέλω τώρα όλα τα εξώδικα να γίνουν, τις ΔΕΗ, το νερό, στους δήμους, τις εφορίες, τα ταμεία, παντού. Ένα 1.000.000 εξώδικα αν έρθουν αύριο το πρωί. Από ΔΕΗ, από νερό, από τα πάντα, από ταμεία, από δήμους, από εφορίες. Αυτόματα κάνουμε πληρωμή. Οργανωθείτε για να κάνουμε πληρωμές. Ήρθε η ώρα να κάνουμε πληρωμές και να τεινάξουμε τα μερίδια του καθεστώτος. Με χρήματα τεινάζονται. Όχι με φωνές. Συν με φωνές. Συν με δράσεις. Συν με διαδηλώσεις. Όλα τα πάντα. Όλα τα πανό σας, τα συνθήματά σας, παντού να τα βλέπει ο κόσμος. Προκαλέστε τον κόσμο να έρθει μαζί σας. Να ξεχρεώσει. Μπορεί. Έχει χρήματα ο κόσμος. Ορίστε, θα του τα δώσουμε, να το κάνει. Θα κάνουμε πληρωμές. Προχωράμε σε πληρωμές. Εκτελέστε όλοι τώρα. Ακόμα και αν δεν είσαι πολύ μαζί μας. Έλα να παραλάβεις, έλα να ξεχρεώσεις, έλα να ζήσεις. Έλληνα, φιλέλληνα, έλα και ανθέλληνα. Σήμερα είσαι ανθέλληνας, μεθαύριο θα είσαι φιλέλληνας. Είδαμε και τους Έλληνες, είδαμε και τους οργισμένους πώς γίνονται προδότες. Όλα μπορεί να συμβούν. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ένας για όλους, όλοι για έναν. Και όλα για τη μητέρα των μητέρων μας, Ελλάς. Ελλάς. Ελλάς.